Είναι ένα νομοσχέδιο ταξικό, αντιπεριβαλλοντικό, αυταρχικό, γιατί ληστεύει και συγκεντρώνει τη μικροϊδιοκτησία στη γη σε μεγάλες καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις και έχει προκαλέσει ακόμα και την ΚΕΔΕ αλλά και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, που είναι γνωστός ως συσχετισμός δύναμης υπέρ της κυβέρνησης, αλλά αν θέλετε και στη χθεσινή ακρόαση, ακόμα και από τους φορείς φιλοκυβερνητικοί ανέδειξαν το στόχαστρο και μπήκε στο στόχαστρο ότι είναι οι μικροϊδιοκτήτες των εκτός σχεδίων δόμησης, είναι τα θύματα της μεγάλης αρπαγής. Ακόμα επιταχύνει την εμπορευματοποίηση της κρατικής γης και κυρίως σε δάση, δασικές εκτάσεις, περιουσίες δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων και άλλα, που βεβαίως ανήκουν στο λαό. Και αυτές οι διαδικασίες είναι σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος. Ακόμα καταργεί όποιους περιορισμούς υπάρχουν στις αλλαγές χρήσεων γης και προσαρμόζει και συσχετίζει άμεσα τα επενδυτικά σχέδια των μονοπωλιακών ομίλων με τις προτεραιότητες αυτές που έχουν οι επενδύσεις στη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, και αυτό ισχύει και για τη στεριά και για τη θάλασσα. Ακόμα επιταχύνει τις επενδύσεις στον κλάδο του χερσαίου αλλά και του θαλασσίου τουρισμού. Ουσιαστικά σταμάτησε εκεί, συνεχίζει εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ευνοεί κύρια και προκλητικά τραπεζικό, τουριστικό και κατασκευαστικό κεφάλαιο σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων και πιο ειδικά ανακεφάλαιο ό,τι προλάβω. Στο άρθρο 1 είναι πολύ καθαρά ο σκοπός και αναφέρεται ότι είναι η επιτάχυση και απλοποίηση διαδικασιών με τροποποίησεις και διορθώσεις, δηλαδή το ξεκαθάρισμα γρήγορα στην οργάνωση του χώρου και της χρήσης γης για να είναι καθαρό το τοπίο επενδύσεων για τους μονοπωλιακούς ομίλους. Στο άρθρο 3 στην Εθνική Χωρική Στρατηγική τη διευρύνει και στο θαλάσσιο χώρο. Είναι αποκαλυπτικό το ενδιαφέροντος των μονοπωλιακών ομίλων στην ενέργεια, τη μεταφορά της, τον τουρισμό και τις ιχθυοκαλλιέργειες, σε όφελός τους βέβαια. Η αναφορά που περιέχεται ότι δεν είναι δεσμευτική η εθνική χωρική στρατηγική δεν αφορά βέβαια τη στρατηγική αλλά τη διευθέτηση των ανταγωνιστικών αντιθέσεων μεταξύ τμήματων της αστικής τάξης που αρκετές φορές έχουν αντίθετα και αντιφατικά συμφέροντα, παραδείγματος χάρη ιχθυοκαλλιέργειες και τουρισμός ή ανεμογεννήτριες και τουρισμός και ούτω καθεξής. Η αναφορά ότι για τη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής παίρνονται υπόψη τα αναπτυξιακά προγράμματα και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα, το περιβάλλον, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης του αστικού σχεδιασμού στο χώρο, δείχνει ακριβώς ότι η κυβερνητική πολιτική επιδιώκει τη θωράκιση των κερδών και φυσικά τη διεύρυνση των κερδοφόρων επενδυτικών σχεδίων των ομίλων. Στο άρθρο 4, που είναι το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, έχουμε πια 22 μέλη από τα 19, χωρίς εκπρόσωπο της δασικής υπηρεσίας, που διαχειρίζεται το 65% των χερσαίων δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, και βεβαίως προστίθεται στους εκπροσώπους ο Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρηματικών Πάρκων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Αφαιρείται την Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτώνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και προστίθεται δύο διακεκριμένους επιστήμονες, όπως λέτε, με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας. Δηλαδή, φεύγει ο συλλογικός φορέας και μπαίνουν δύο άτομα. Όπως και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και η σημερινή κυβέρνηση θεωρούν απαραίτητη βεβαίως τη συμμετοχή του ΣΕΒ και των μεγαλοξενοδόχων της ΕΤΕ, δείχνοντας τη συμφωνία και στήριξη στα αιτήματα, τη στρατηγική και τα συμφέροντά τους που βέβαια νομοθετούν, ώστε η αδικία να μετατραπεί σε νόμιμες διαδικασίες και με την ύπαρξη επιτροπών. Στο άρθρο 5, στο Κεντρικό Συμβούλιο Αμφισβητήσεων, ουσιαστικά δημιουργείται ένα όργανο
που θα εξετάζει τις αμφισβητήσεις χωροταξικού τομέα και θα προσπαθεί και θα φροντίζει να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις ή να τις προλαβαίνει, είτε να ψηφίζει με τρόπο ώστε να μην μπορούν οι αμφισβητήσεις να γίνονται εμπόδιο στην υλοποίηση της χωρικής πολιτικής σε όφελος πάντα των μονοπωλιακών ομίλων. Είναι χαρακτηριστικό γι' αυτό ότι ο Υπουργός μαζί με τους διευθυντές έχει την πλειοψηφία σε αυτό το όργανο. Επίσης είναι αποκαλυπτικό ότι δεν συμμετέχει ο Γενικός Διευθυντής Δασών, δηλαδή ο εκπρόσωπος της Δασικής Υπηρεσίας που διαχειρίζεται και προστατεύει το 65% της χερσαίας έκτασης της Ελλάδας, που είναι δάση και δασικές εκτάσεις και το μεγαλύτερο μέρος της οποίας είναι κρατική ιδιοκτησία. Ενώ μεγάλο μέρος τους διαχρονικά έχει καταπατηθεί, έχουν γίνει παράνομες αλλαγές στη χρήση και το χαρακτήρα των εκτάσεων, όπως έχουν γίνει εκατοντάδες χιλιάδες πλαστά συμβόλαια που δίνουν κυριότητα σε ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος της κρατικής δασικής περιουσίας. Με λίγα λόγια ευνοείται τη μονιμοποίηση της καταπάτησης και της παρανομίας πάντα υπέρ του κεφαλαίου. Στο άρθρο 7 για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, ουσιαστικά είναι το ίδιο με του ΣΥΡΙΖΑ ως προς τη στρατηγική και τις διαδικασίες. Μόνη αλλαγή, η μείωση του χρόνου διαβούλευσης από 2 σε 1 μήνα, δηλαδή ακόμα πιο fast διαδικασίες. Στο άρθρο 8 περιφερειακά χωροταξικά, συνδέει το χωροταξικό με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό αφού επιδιώκει τη διαμόρφωση προϋποθέσεων αποτελεσματικότερης υποταγής του χωρικού σχεδιασμού στις κερδοφόρες επενδυτικές αναπτυξιακές επιλογές των επιχειρηματικών ομίλων. Η επιδίωξη αυτή της κυβέρνησης είναι αποκαλυπτική, τόσο ως προς τα κριτήρια και το περιεχόμενο του χωρικού πλαισίου, όσο και ως προς τις αντιφάσεις της χωρικής οργάνωσης και των επενδυτικών σχεδίων των ομίλων. Υπηρετεί και εξειδικεύει την ίδια υπέρ των μονοπωλιακών ομίλων στρατηγική και σε περιφερειακό επίπεδο. Δεν προβλέπεται ούτε σε αυτό το επίπεδο γνώμη της δασικής υπηρεσίας, την οποία τελικά τη στραγγαλίζεται. Ακόμα δεν λέτε ότι δεν αναθεωρούνται για 5 χρόνια, ωστόσο περιέχει ένα σύνολο εξαιρέσεων για περιπτώσεις που αναθεωρούνται, εφόσον βεβαίως το απαιτούν οι όμιλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Δηλαδή η μη αναθεώρηση είναι άδειο πουκάμισο. Στο άρθρο 10, ή κακούργημα θα το λέγαμε, που αφορά τα τοπικά πολεοδομικά, μετονομάζει τα τοπικά χωρικά σε τοπικά πολεοδομικά, αγνοεί και πάλι τη δασική υπηρεσία και κάνει το εξής απαράδεκτο. Στην παράγραφο 3αγ επιδιώκει για τις πλαγίες την νομιμοποίηση κάθε παράνομης επέκτασης, ακόμα και οικισμών, πριν του 1923, ενώ υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας ότι δεν μπορούν να οριοθετηθούν και να νομιμοποιηθούν αν δεν έχει λυθεί ο χαρακτήρας της έκτασης, αφού λόγω τεκμηρίου μιλάμε πάντα κατά κανόνα για κρατικά δάση που έχουν καταπατηθεί. Επίσης με την παράγραφο 3β, με το χαρακτηρισμό που δίνεται περιοχή παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αποκαλείται κάθε έκταση και δάση και προστατευόμενες περιοχές, εάν υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Το ίδιο γίνεται και στην παράγραφο 3γ, όπου συμπεριλαμβάνονται και περιοχές προστασίας, αλλά και στην παράγραφο 3γ, που συμπεριλαμβάνονται ό,τι έχει απομείνει από δάση, αγιαλούς και παραλίες, και κάποιους βάζεται περιορισμούς ακραίων καταστάσεων. Μάλιστα, στο ίδιο άρθρο, αυτό το κακουργηματικό εμείς θα το λέμε, στην παράγραφο 7β, γίνεται αναφορά στην έγκριση προκαταρκτικής μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας και επομένως
Καταργείται η επόμενη βασική και κρίσιμη μελέτη του επόμενου σταδίου που σχετίζεται με την ασφάλεια των υφιστάμενων πόλεων και οικισμών, καθώς και με την ασφάλεια των νέων πολεοδομήσεων. Υπάρχει διαμαρτυρία του Πανελλήνιου Σύλλογου Γεωλόγων και με το δίκιο τους. Εξάλλου, η προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας είναι πολύ γενική, που δεν μπορεί να αποφανθεί για περιοχές κρίσιμες και λόγω κλίμακας, αλλά και προδιαγραφών. Αναφέρεται ότι στην περιοχή προστασίας, τονίζω, περιοχές προστασίας, η ΠΕΠ, καθορίζεται με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια συντελεστής δόμησης. Τότε τι περιοχές προστασίας είναι, μας κοροϊδεύετε. Με το Προεδρικό Διάταγμα Έγκρισης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου οριοθετούνται προσωρινά οι οριογραμμές των τυχών υφιστάμενων εντός των προσπολεοδόμηση περιοχών υδατορρεμάτων. Η προσωρινή οριοθέτηση συνιστά διαφοροποίηση από την προηγούμενη πρόβλεψη για οριοθέτηση υδατορρεμάτων στις προπολεοδόμηση περιοχές. Ωστόσο, η προσωρινή οριοθέτηση μπορεί να εξασφαλίζεται με γρήγορες διαδικασίες, χωρίς απέτηση έκδοσης απόφασης ΕΦΕΚ, αλλά ανοίγει δρόμο νομιμοποίησης αυθαιρέτων που οδηγούν σε μείωση διαμέτρου της κήτης ή και πλημμύρες ή δόμηση εντός οριοθέτησης κλπ. Και τα αναφέρω αυτό, μπορεί να ακούγεται σαν λεπτομέρεια, όμως όταν έχουμε πλημμύρες, τι λέτε? Φταίει η κλιματική αλλαγή. Αυτή είναι η υποκρισία. Στο άρθρο 11, στα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, εξειδικεύεται η ίδια στρατηγική. Προστέθηκε ότι μπορούν να καταρτιστούν και δύο περιπτώσεις, η Β και η Γ. Η Β για περιοχές παρεμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων σε χρηματοδούμενων, όπως οι ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις, και γάμα σε περιπτώσεις ανάγκης ταχείας ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επίπεδου. Όμως και στις δύο περιπτώσεις που προστέθηκαν, τι κάνετε? Ουσιαστικά καταργείτε τις ρυθμίσεις για τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Προβληματιζόμαστε ότι μπορεί να είναι φωτογραφικά, γι' αυτό αναφερόμαστε πιο ειδικά. Παραδείγματος χάρη, να περιμένετε ήδη κάποια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν να λήγουν. Ή μια από τις περιπτώσεις μπορεί να είναι το μάτι. Και εμείς σας ρωτάμε ευθέως, αφορούν το μάτι? Στο άρθρο 12, την οριοθέτηση οικισμών πριν από το 1923. Είναι απαράδεκτο. Αφού επιδιώκεται οριοθέτηση οικισμών προϋφιστάμενων του 1923, με βάση όμως ποια κατάσταση, την κατάσταση του 1981. Δεν μπορεί τα τοπικά πολεοδομικά να νομιμοποιήσουν καταπατήσεις κρατικής δασικής γης δεκαετιών. Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που κρίνουν αντισυνταγματική την όποια οριοθέτηση, αν δεν έχει ξεκαθαριστεί ο χαρακτήρας και η κυριότητα των εκτάσεων. Λόγω τεκμηρίου κυριότητας δεν αναφέρει τίποτε για έγκριση βεβαίως από τη δασική υπηρεσία. Ενώ αυτά σκοντάφτουν στο άρθρο 24 του Συντάγματος. Εμείς σας λέμε, όποιος προσφύγει θα το βγάλει αντισυνταγματικό. Στο άρθρο 14, προγράμματα πολεοδομικού σχεδιασμού συντονιστής, εντάξει, αυτά τα προγράμματα κανονικά έπρεπε να γίνονται στο πλαίσιο των επιπέδων χωρικού σχεδιασμού. Είναι αντιφατικό να βγαίνουν εκτός και να ξεχωρίζονται τέτοια προγράμματα. Αυτό δείχνει να αναγνωρίζει η κυβέρνηση τις αντιφάσεις του χωρικού σχεδιασμού λόγω ανταγωνισμού κλάδων για το κέρδος διαφόρων τμήματων. Και μάλιστα χρησιμοποιείται σαν εργαλείο υπό απόλυτο κυβερνητικό έλεγχο το συντονιστή για να τρέξει αυτά τα προγράμματα, υπονομεύοντας όλα τα παραπάνω. Και στο άρθρο 15, νομοπαρασκευαστική επιτροπή, και αυτή είναι ένα εργαλείο για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του χωρικού σχεδιασμού όπως συμφέρει τους ομίλους.
Τώρα, στις εξουσιοδοτικές διατάξεις είναι χοντρό το παιχνίδι, μιλάω για το άρθρο 16, και εξειδικεύσεις που θα γίνουν, βεβαίως εμείς διαφωνούμε οριζοντίως και καθέτος, είναι σαν να μας ζητάτε να ψηφίσουμε άδειο πουκάμισο. Στο κεφάλαιο Β, θα μιλήσω λίγο πιο γενικά γιατί δεν προλαβαίνουμε έτσι, για τη θαλάσσια χωροταξία. Το ζήτημα της θαλάσσιας χωροταξίας έρχεται να ανταποκριθεί στην ανάγκη έντασης εκμετάλλευσης των θαλασσιών υδάτων. Αφορούν ενέργεια, υποθαλάσσια μεταφορά, υποθαλάσσιες υποδομές τουρισμού, ικτιοκαλλιέργειες, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναζήτηση και εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου, δραστηριότητες θαλάσσιων μεταφορών και αλίας, εξόρυξη πρώτων υλών, τουρισμός, εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειας κλπ. Είναι πολύ σημαντικά σαν τμήματα που ενδιαφέρουν και το κεφάλαιο. Είναι ιδιαίτερα κερδοφόρο. Εδώ ο ανταγωνισμός αυξάνεται και γι' αυτό, αν θέλετε, επιβάλλεται και η οργάνωση του θαλάσσιου χώρου. Η ανάγκη ουσιαστικά θα σωθεί. Βέβαια, το ζήτημα εμπλέκεται και με διακρατικά θέματα και με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μεγάλο ενδιαφέρον αναγκάζει την κυβέρνηση σε fast-track διαδικασίες με πιεστικά χρονοδιαγράμματα και πολύ μικρούς χρόνους διαβούλευσης αυτών των σχεδίων. Σε αυτό το κεφάλαιο επίσης αποκαλύπτεται με τον πιο ηχηρό και επίσημο τρόπο η απόλυτη σύμπλευση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας στη διευκόλυση της κερδοφόρας δράσης του κεφαλαίου σε βάρος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των λαϊκών στρωμάτων. Γι' αυτό, αν θέλετε, αφήνει ανάγκηχτες τις αντιλαϊκές διατάξεις του νόμου 4546 του 2018. Είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2014-89, όπως και, και θωρακίζει άρθρο προς άρθρο τις εγκληματικές σε βάρος του Αιγιαλού και της παραλίας διατάξεις του νόμου 4607 του 2019. Δηλωμένος πράγματι και ο σκοπός σε αυτό το κεφάλαιο είναι η αποσύνδεση του παράκτιου χώρου στην πράξη και λήψη ορισμού του Αιγιαλού και της παραλίας από το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Χαρακτηριστικό σε αυτό το κεφάλαιο είναι το άρθρο 17. Δεδομένου δε ότι το καθεστώς εκμετάλλευσης του Αιγιαλού και της παραλίας ρυθμίζεται υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων με τις διατάξεις του νόμου 4607 του 19 και είναι φανερό ότι με την αποσύνδεση αυτή επιδιώκεται να περιφρουρηθεί το επενδυτικό αυτό φιλέτο από κάθε μελλοντική νομοτεχνική εμπλοκή. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτός ο νόμος είναι από τους πρώτους, αυτός του 19, αν όχι ο πρώτος, τον πυρήνα των διατάξεων του οποίου έσπευσε η κυβέρνηση να θέσει σε πλήρη εφαρμογή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την οικία τη 47458 του 2020. Τώρα στο κεφάλαιο 3 που είναι ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση, εδώ ο σκοπός των διατάξεων αναφέρεται ότι είναι ο περιορισμός της δόμησης σε περιοχές που δεν υπάρχει καμιάς μορφής σχεδιασμός και παροχή κινήτρων, ενώ ο στόχος είναι η ενίσχυση της δόμησης οργανωμένους επιχειρηματικούς υποδοχής. Ακολουθούν διατάξεις που ουσιαστικά χωρίζουν σε δύο περιοχές την εκτός σχεδίου δόμησης. Εμείς βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της εκτός σχεδίου δόμησης στην Ελλάδα παραμένει σε ισχύ, δεν διορθώνει δηλαδή. Και η αντίληψη της ανέγερσης κτηρίων χωρίς περιορισμούς, ως προς τη χρήση τουλάχιστον και τη δυνατότητα της ανάπτυξης οικιστικών συνόλων στην εκτός σχεδίου περιοχή. Απλώς μειώνεται σε ποσότητα τα στοιχεία δόμησης με ταυτόχρονη οικονομική επιβάρηση ως καταβολή τέλους. Παράλληλα θεσμοθετούνται οι περιοχές στρατηγικής κύριας επενδυτικής επιχειρηματικής κατεύθυνσης ως περιοχές πολεοδομικών κινήτρων,
διευκολύσεων με δυνατότητα εκμετάλλευσης και ενσωμάτωσης δημόσιας χρήσης χώρων, πρασίνου, δασικά, αρχαιολογική χώρη κλπ. Μέσα από οργανωμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Στο άρθρο 33, οι όροι δόμησης για την κατηγορία 1 καθορίζονται συντελεστής δόμησης όγκου κατά περίπτωση, αναχρήση, ακολουθώντας ουσιαστικά τα ισχύοντα διατάγματα και περιορισμούς. Εδώ οι μειώσεις αφορούν όλο σχεδόν τις χρήσεις, εκτός από τις χρήσεις τουριστικών, που βέβαια εξετάζονται πιο κάτω και ευνοούνται, όπως το άρθρο 34. Εδώ η εκτίμηση μιας χωροθέτησης επιχείρησης βασίζεται στη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που θα έχει σχηματίσει στην εκτίμηση αναγκών κοινωνικής και τεχνικής υποδομής ή σε περιβαλλοντικά δεδομένα, τα οποία αυτά, εάν δεν είναι αποτέλεσμα μιας μελέτης και ενός σχεδιασμού ευρύτερου της περιοχής, αντίστοιχου χωρικού σχεδιασμού, παραμένει να είναι μια εισήγηση υπηρεσιών και γνωμοδότηση δήμων με άλλα κριτήρια, ενδεχομένως πολιτικά, κοινωνικά ή και ίσως και συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δήμων. Στο άρθρο 35, εδώ έχουμε αύξηση των συντελεστών στα σύνθετα τουριστικά καταλήματα από 0,15 σε 0,20 και στα νησιά Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδο και Εύβοια, σαφώς ευνοείται η τουριστική βιομηχανία. Στο άρθρο 39 υπάρχει αύξηση των συντελεστών εκμετάλλευσης αντίστοιχα κοινόχρηστων και κοινοφελών, παραμένει ο προηγούμενος, όπως και τα προηγούμενα ποσοστά για το, και το ποσοστό πρασίνου. Στο άρθρο 40, που και εδώ έχουμε εξουσιοδοτικές διατάξεις, ορίζεται μεταβατική περίοδο 2 ετών η ανοικοδόμηση με τις αρτιότητες ως ισχύουν βάσει προγενέστερων διατάξεων και ορίζει εντός διετίας μπορούν να εκδοθούν οικοδομικές άδειες πριν ακόμα την έγκριση και την προσκόμιση αντίστοιχων εγκρίσεων δασαρχείου και αρχαιολογίας. Αυτό πρώτη φορά νομοθετείται και δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση ασφαλής οικοδόμηση όταν αυτή μπορεί σε εύλογο διάστημα να κριθεί κατεδαφιστέα. Είναι μια ενέργεια υψηλού κόστους και κινδύνου για τα χαμηλά εισοδήματα και για αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να έχουν μόνο αυτό το ακίνητο, χωρίς εναλλακτική λύση. Επίσης, εκτός των άλλων, εγκυμονεί και κινδύνους κοινωνικής πίεσης ή και ορισμένων οικονομικών επιχειρημάτων, συμφερόντων και κατοχύρωσης, που και αυτά απορρέουν από τετελεσμένα γεγονότα, από τυχόν αποφάσεις, αποκλεισμού δόμησης από τους αντίστοιχους φορείς. Σταματάω εδώ γιατί θέλω να αναφερθώ και εδώ να σταματήσω. Για τα υπόλοιπα κεφάλαια θα πω αύριο. Και θα αναφερθώ στο τελευταίο στο τελευταίο άρθρο, το 137, που είναι φωτογραφικό. Αναφέρεται σε προσωρινές κατασκευές εντός χερσαίας ζώνης λιμένος χωρίς οικοδομική άδεια. Εμείς βλέπουμε ότι ευνοεί προκλητικά ακόμα και το κινέζικο μονοπόλιο στο λιμάνι του Πειραιά και το περιβαλλοντικό έγκλημα που διαπράττει με τις πλάτες της κυβέρνησης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Τι κάνετε, αφού αν και υπάρχει περιβαλλοντική μελέτη και επιβάλλεται και ο έλεγχος από το ΕΛΚΕΘΕ για τις φερτές ύλες για τις επιχωματώσεις, παρά τις καταγγελίες, παρά τις φωτογραφίες που στέλνουν και δίνουν οι κάτοικοι ότι μπαζώνουν με αμφίβολης ποιότητας υλικά που θολώνουν τη θάλασσα και μάλιστα είναι δίπλα στο ταφικό μνημείο του Θεμιστοκλή και το Κονόνιο Τείχο. Δηλαδή, αν και καταπατούν και περιβαλλοντικούς όρους που έχουν υπογράψει μέχρι τώρα, τι κάνετε, τους επιβραβεύετε και για κατασκευές, αφού δηλαδή το ολοκληρώσουν χωρίς έλεγχο, θα μπορούν να κατασκευάσουν και και κτίρια προσωρινά χωρίς οικοδομική άδεια. Τελικά, αντί για περιβαλλοντικό υπουργείο, είσαστε ένα αντιπεριβαλλοντικό υπουργείο και αντιπεριβαλλοντική κυβέρνηση.